Πάμε τώρα όμως να συνομιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Καραθανασόπουλο, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και υποψήφιο βουλευτή στην Αχαΐα. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές μας. Γεια σας, γεια σας. Θα ξεκινούσαμε, πριν πάμε έτσι στα πιο ουσιαστικά πολιτικά, θα πιαστούμε από αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας για να το απαντήσετε κιόλας. Ουσιαστικά κατηγόρησε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος για σχετικά με το ναυάγιο στο debate. Τι απαντάτε σε αυτό? Κοιτάξτε, όποιος δεν θέλει να ζυμώσει 30 μέρες κοσκινίζει, λέμε. Το ζήτημα είναι ότι το ΚΚΕ έκανε τις αμοιβές υποχώρησης που έπρεπε να κάνει για να βρεθεί κοινή ημερομηνία. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορεί στο όνομα του να βρεθεί κοινή ημερομηνία μετά της αναχωρήσεις του κυρίου Τσίπρα, τις αλλεπάλληλες, να καταστρέψει την προεκλογική του εκστρατεία, προεκλογικό του πρόγραμμα. Και από αυτήν την άποψη, λοιπόν, έχει μεγαλύτερη σημασία για μας η τήρηση του προεκλογικού μας προγράμματος. Μάλιστα. Παρά το θέμα το πώς να παίξουμε σε παιχνίδια σκοπιμότητας, το πώς θα γίνει το debate. Μάλιστα. Ωραία, να πάμε. Στην πραγματικότητα, πάντως, άφησε να εννοηθεί σαφώς ο Πρωθυπουργός ότι αυτό το κάνατε σε συνεννόηση με τα υπόλοιπα κόμματα, γιατί κανένας δεν ήθελε να αντιπαρατεθεί με τον ΣΥΡΙΖΑ, θεωρώντας ότι δεν θα του διασφαλίσει κάτι προεκλογικά. Ναι, μόνο που συνεννοήσεις στην πραγματικότητα με τα άλλα κόμματα κάνει ο κύριος Τσίπρας, που ψηφίζουν από κοινού τα μνημόνια και τους αντιλαϊκούς νόμους. Και όχι το ΚΚΕ που βρίσκεται στον αντίποδα αυτών των πολιτικών. Να περάσουμε έτσι τώρα, περάσατε ήδη εσείς στα πιο ουσιαστικά ζητήματα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, τι στόχο έχει σε αυτές τις εκλογές? Ποιος είναι ο στόχος του, ο εκλογικός? Να είναι όσο το δυνατόν πιο δυνατό. Μετά τις εκλογές 7 Ιουλίου, για να μπορέσει ο λαός να είναι πιο δυνατός στο να αντιμετωπίσει από καλύτερες θέσεις την επίθεση η οποία θα κλιμακωθεί το επόμενο διάστημα, ανεξαρτήτως το οποίο θα βγει στην κυβέρνηση, ποια κυβέρνηση θα είναι, είτε είναι η Νέα Δημοκρατία αυτοδύναμη είτε όχι. Και το λέμε αυτό γιατί ακριβώς η επόμενη μέρα είναι προδιαγεγραμμένη και είναι σε βάρος του λαού. Και την προδιαγράφουν οι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και το ΝΑΤΟ, την προδιαγράφουν οι ανάγκες των επιχειρηματικών ομήλων για θωράκιση ανταγωνιστικότητα και τις κερδοφορίες τους, που αποτελούν και τον οδοστρωτήρα που τσακίζει τα εργασιακά και εργατικά δικαιώματα. Μάλιστα. Πάντως, κύριε Καραθανασόπουλε, αυτό που λέτε τώρα φαίνεται ότι το εκλογικό σώμα δεν το πολύ ενστερνίστηκε στις προηγούμενες εκλογές, στις ευρωεκλογές, γιατί βλέπω τώρα τα αποτελέσματα. Δεν πήγε τόσο καλά το ΚΚΕ στις ευρωεκλογές. Δηλαδή το 2014 είχατε πάρει 6,61, τώρα πέσατε, πήρατε 5,35. Πώς το εξηγείτε με δεδομένο ότι οι ευρωεκλογές είναι οι εκλογές που ευνοούν τα μικρότερα κόμματα και θα έπρεπε να ευνοούν και το ΚΚΕ από αυτή τη σκοπιά? Εντάξει, εμείς είπαμε ότι το ΚΚΕ σε συνθήκες αρνητικών συσχετισμών δυνάμεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο διατήρησε τη δύναμή του. Και από αυτή την άποψη είναι ένα πραγματικό γεγονός αυτό. Δεύτερο στοιχείο το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, ότι βέβαια είναι διαφορετικές οι ευρωεκλογές, πολιτικές χαρακτήρες και διαφορετικός η ψήφος στις βουλευτικές εκλογές. Γιατί σας ευνοεί, λέτε το δεύτερο, σας ευνοούν οι εθνικές εκλογές? Όχι, δεν λέμε ότι τι ευνοεί και τι δεν ευνοεί, είναι πολιτικό χαρακτήρα. Και μάλιστα είπαμε ότι πρέπει να είναι ενιαίο κριτήριο να πάει ο λαός στις κάλπες και στις αυτοδιοικητικές και στις ευρωεκλογές και στις πολιτικές. Γιατί είναι πολιτική επιλογή την οποία πρέπει να κάνει. Από αυτή την άποψη βεβαίως έχουμε να αντιμετωπίσουμε έτσι αυτό το ψεύτικο καυγά ο οποίος στείνεται, την προσπάθεια να δημιουργηθούν παγίδες στο λαό, να παγιδεύσουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια εντός των τυχών και να ενσωματώσουν αυτή τη λαϊκή δυσαρέσκεια ανάμεσα σε ένα κάλπικο διπολισμό. Και ο διπολισμός αυτός συνίσταται είτε στην αναπηλέξη τη Νέα Δημοκρατία, είτε στη λογική του μικρότερου κακού να ξαναεπιλέξει κάποιος το ΣΥΡΙΖΑ. Όμως αυτός ο δρόμος είναι αδιέξοδος για το λαό. Γιατί η επιλογή του μικρότερου κακού δεν αποτρέπει το δρόμο από το κακό στο χειρότερο. Και ποια είναι η λύση, κύριε Καραθανασόπουλε, άμα ούτε ο ένας ούτε ο άλλος κυβερνήσει, ποιος θα κυβερνήσει? Το ΚΚΕ δεν διεκδικεί να κυβερνήσει. Εμείς διεκδικούμε να πάρουμε την εξουσία.
να κυβερνήσουμε. Βεβαίως και διεκδικούμε να κυβερνήσουμε και να πάρουμε την εξουσία. Θεωρητικά, όμως, έχετε δίκιο. Αλλά στην πράξη δεν υπάρχει. Θεωρητικά, δεν υπάρχει όχι πράξη. Θεωρητικά. Ναι. Είναι ζήτημα όταν ο λαός θα αποφασίσει. Μάλιστα. Μακάρι λοιπόν σε αυτές τις εκλογές να κρυφόταν η πρόταση εξουσίας του ΚΚΕ και να έχει να επιλέξει ο λαός ανάμεσα στην πρόταση εξουσίας του ΚΚΕ και στις υπόλοιπες προτάσεις. Όμως δεν κρίνεται αυτό. Αυτό που κρίνεται στις εκλογές είναι ακριβώς πώς θα διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις να στηθούν λαϊκά αναχώματα στην αντιλαϊκή πολιτική, να δυναμώσει ο λαός και οι αγώνες του λαού για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την κλιμάκωση αντιλαϊκής επίθεσης, να έχουν επιμέρους κατακτήσεις, να έχουμε αλλαγές στο συσχετισμό δύναμης για να περάσει ο λαός στην αντεπίθεση. Και επί της ουσίας, το μοναδικό κόμμα το οποίο μπορεί να κάνει αυτό είναι το ΚΚΕ, που και κάτω από δύσκολες συνθήκες φρόντιζε με κάθε τρόπο να οργανώνει και να προστατεί στη λαϊκή πάλη. Έτσι λοιπόν εμείς λέμε ότι δεν πρέπει να δώσει ψήφο ανοχής στα κόμματα τα οποία ευθύνονται για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο λαός, δηλαδή στο ΣΥΡΙΖΑ, στην Νέα Δημοκρατία, στο ΠΑΣΟΚ, ή και στα διάφορα άλλα τα οποία διαμορφώνονται και είναι κόμματα μιας χρήσης. Α, ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Καραθανασόπουλε, επειδή ήθελα να σας ρωτήσω γι' αυτό. Γιατί είπατε για, ουσιαστικά λέτε για συνεργασίες με το λαό, ουσιαστικά με τις κοινωνικές τάξεις που εκφράζετε. Συνεργασίες με άλλα κόμματα που λέτε, ας τα πούμε μικρά κόμματα, τα οποία και αυτά βάλουν κατά του δικοματισμού αυτή τη στιγμή. Τα πούμε και ονομαστικά, δηλαδή του κυρίου Βαρουφάκη, ας πούμε, της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Αυτά γιατί αποκλείονται από τη συνεργασία, από ενδεχόμενες συνεργασίες? Ναι, γιατί είναι γνωστή η πορεία, είναι γνωστή η πορεία τους, η διαδρομή τους. Δεν έχουν προκύψει από παρθενογένεση. Και επί τ' ουσίας, κοιτάξτε, και άλλα κόμματα στο παρελθόν ενάντια στο δικοματισμό, στον διπολισμό, ακόμη και ενάντια στα μνημόνια. Και επί της ουσίας, ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα είναι αυτά τα κόμματα να εξαϊλωθούν και οι βουλευτές που εκλέχθηκαν με τις σημαίες αυτών των κομμάτων σήμερα να φιγουράρουν στα κόμματα του δικοματισμού και στα κόμματα του μνημονίου. Πάντως και το Κομμουνιστικό Κόμμα πρόκειται... Ελλάδος, κύριε Καραθανάση, για να είμαστε Καραθανασόπουλε, για να είμαστε ειλικρινείς. Διατήρησε μεν ένα ποσοστό, διατηρεί δηλαδή τη θέση του με αυξομοιώσεις, αλλά παρά το γεγονός ότι περάσαμε 10 χρόνια σχεδόν μνημόνια, δεν κατόρθωσε να εισπράξει ούτε τη λαϊκή δυσαρέσκεια σε μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό που κατήχε. Είναι δηλαδή σαν να πέρασαν 9 χρόνια μνημόνια και να μην το άγγιξαν εκλογικά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Αυτό πώς το εξηγείτε? Το εξηγούμε από το γεγονός ότι αποτελεί το καρφίστιο μάτι της αστικής τάξης, άρα η άρχουσα τάξη παίρνει όλα τα μέτρα για να συκοφαντηθεί η πολιτική του ΚΚΕ, παίρνει όλα τα μέτρα για να δημιουργηθούν τα διάφορα αναχώματα απέναντι στο ΚΚΕ και βεβαίως όλες αυτές οι επιθέσεις, ο αντικομουνισμός ο οποίος έγινε το προηγούμενο χρονικό διάστημα έχει επιπτώσεις. Από τη στιγμή δηλαδή που εμφανιζόταν ο ΣΥΡΙΖΑ ως συνεχιστής των κομμουνιστικών αξιών και ιδανικών και δεχόταν μια τέτοια κριτική από τη Νέα Δημοκρατία και άλλα κόμματα. Και από αυτή την άποψη λοιπόν όλο αυτό το πράγμα έχει επιδράσει βεβαίως σε ευρύτερες συνειδήσεις. Εμείς θέλουμε λοιπόν στις συγκεκριμένες συνθήκες να μην περάσει η απαγοήτευση, να μην βρει τόπο ο αντικομουνισμός, πάτημα ο αντικομουνισμός και βεβαίως ένας κόσμος ο οποίος προέρχεται από τα λαϊκά στρώματα, ένας κόσμος ο οποίος πίστεψε και πιστεύει ακόμη στην αριστερά, σήμερα έχει τη δυνατότητα και πρέπει να συμπαραταχθεί και να συμπορευτεί με το ΚΚΕ, αφήνοντας την άκρη επιμέρους επιφυλάξη που μπορεί να έχει για την πολιτική του ΚΚΕ, γιατί στις συγκεκριμένες συνθήκες αυτό το οποίο προέχει είναι ακριβώς να δημιουργηθεί η επόμενη μέρα, να δημιουργηθεί αναγκαιότητα ενός ευρύτατου μετόπου λαϊκού, το οποίο θα αντιμετωπίσει την πολιτική αυτή, δηλαδή και... ενός ισχυρού λαϊκού παράγοντα. Και μια τελευταία ερώτηση, κύριε Καραθανασόπουλε, την συζήτηση για την απλή αναλογική, εσείς πώς τη βλέπετε? Γιατί βλέπουμε, ας πούμε, ότι η Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά την παρουσιάζει τώρα ως... βλέπετε, βάζει και δίλημα ότι ή να υπάρξει αυτοδυναμία, γιατί αλλιώς έρχεται το φόβητρο της απλής αναλογικής. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος πώς αντιμετωπίζει αυτή τη συζήτηση? Κοιτάξτε, εμείς είναι πάγια η θέση μας. Ότι ως εκλογικό σύστημα πρέπει να είναι απλή αναλογική, δεν το εμπλάκουμε σε σκοπιμότητες
ανάλογα με τους κατά καιρούς διαμορφωμένους συσχετισμούς δύναμης. Δεν έχουμε μια καιροσκοπική αντιμετώπιση στο ζήτημα αυτό. Και βέβαια θεωρούμε ότι δεν πρέπει να υπάρχει και το όριο του 3%. Αυτή τη στάση μας είναι πάει, είναι διατυπωμένη. Την εκφράσαμε και στην ψήφιση πρόσφατα του εκλογικού νόμου, τον οποίο έφερε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα δεν θα συμμετάσχετε σε οποιαδήποτε απόπειρα να αλλάξει αυτό που ισχύει τώρα το εκλογικό σύστημα. Το ΚΚΕ δεν νομίζω θα συμμετάσχει σε αυτό. Έτσι δεν είναι, ή κάνουμε λάθος? Όχι. Εμείς το μόνο το οποίο θα κάνουμε είναι να ζητήσουμε να καταληκτεί και το όριο του 30%. Α, μάλιστα. Σαφές. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Καραθανασόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία. Γεια σας. Να είστε καλά. Γεια σας.